κάτι που το κάνεις φαίνεται και αυτό φάνηκε. Περάσαμε υπέροχα. Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά και να τους φίλους. Μπράβο, ωραία. Ωραία λοιπόν. Φίλιππε, συγγνώμη σε διακόπτω. Τελειώσαμε. Είμαστε πριν να γνωρίσουμε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν δώσει την ψυχή τους στο γεγονό και τους συναντρέπουμε. Λίγο ησυχία παρακαλώ, λίγο ησυχία. Ναι, ναι, δουλεύει, και χαρά, σαν ξεβούλη. Θέλω λίγο να καλύψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους σε έναν έργο, να τους αναγκηρύξουμε επίτομα μέλη του σωματείου και να τους δώσουμε και ένα χριστουγεννιάτικο δωράκι, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για όλα αυτά τα πράγματα που μας χάρισαν εμάς, που βάζουμε το DVD ξανά και ξανά και ξανά και τους θαυμάζουμε, που δίνουν τελικά χρώματα. Θα ξεκινήσω από την πρόεδρο, την κυρία Μαριάννα Κόρη, που είναι μια υπέροχη πράγμα. Ωραία. Μαριάννα μου. Χρήστος Κόκκινος Κουπίτσος. Καλές γιορτές να έχετε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Νέο, καλέσω λίγο τον Σεργέη να του δώσουμε ένα βραβείο και αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε μαζί με την Έλληνα Παπαρίζου να φέρει τη νίκη στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει μια νίκη. Πολεμούν πάρα πολλές χώρες, κομμάτι δικό του. Θέλω λίγο να μας πει και δύο πραγματάκια για κάτι πρωτότυπο που ξεκινάει αυτήν την περίοδο. Δύο κουβεντούλες, για πες μας. Δεν ήθελα, το είπα και εγώ, αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Να τρέχω βγει, για πες τα μαγειρία, Σεργέη. Βασικά, φέρνουμε στην Ελλάδα μια γυμναστική που είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι, για όλοι και από 7 χρονών και όσο πάλι. Έχει να κάνει με γράμματα, με αριθμούς, ξεκινήτω τη μαχία. Το έχει πιάσει ο Πολ. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό. Είναι από την Αμερική, που είναι μίξ. Είναι γυμναστική μαζί με χορό, αφρικάνικο χορό. Άλλο. Ναι, σε μια ώρα έχεις 1200. Είναι 200 καλόρες. Θερμίδες. Πρόσε μία ώρα. Και είπε κάτι καινούριο που έρχεται εδώ και πλέον αρχίζει και απλώνει παντού. Ξεκινάμε από την Κρήτη. Έχουμε κάνει πλέον και φλάσκο εδώ στην Αθήνα στον Αστεράκι που πήγε πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω σε λίγο πάμε και εδώ, πακούσε και σε όλη την Αθήνα. Πάει σε γυμναστήρια, σε σχολές χορού. Και στο Ανίκη. Ερχόμαστε και στην Κύπρο. Έτσι, μπράβο. Κύπρος! Κύπρος! Ένα κρατούμενο για την Κύπρο! Την πατρίδα μου! Περίμενα να σου δώσω το... Περίμενε εδώ η κοτυροσκουφίτσα τα ψάχνει. Είσαι και δώρο, εκεί. Πάρε. Επίτιμο μέλος στο Σεργέη. Μπράβο. Πίσω μου, άλλος, επόμενος. Πρέπει να καλέσουμε στη σκηνή την αγαπημένη Βενεσία Καρόκη. Τέσσερις είμαστε, είπα τώρα του σωματίου κάτω στο κόμμα. Γιατί μια και ένα υπέροχο κορίτσι που την αγαπάμε και την αγαπάμε για πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρόκη, τότε με το συγκρότημα θάλασσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε. Αυτά. Η Eurovision είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός, όπως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, συγκεντρώνει ομοειδεάτες που τους αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Μπορούν να το διασκεδάζουν, να το γλεντάνε με την καρδιά τους και με την ψυχή τους, όπως κάνατε και σήμερα. Θα ήθελα όσο μπορείτε να την υποστηρίζετε, να υποστηρίζετε το Ήλφε Γκρις και να είστε πάντα καλά. Μιλάς στο σωστό κοινό τώρα. Μπράβο και στη Διονυσία, επίτιμο μέρος και η Διονυσία. Θα μας τραγουδήσει πει κανείς. Α, ναι, να ξεχνάω τώρα και ένα μυαλό τι να κάνεις. Πες μας, βοηθήσω. Λοιπόν, ναι, θα περάσουμε στο επόμενο μέρος της Επιτροπής. Από την νέα ελληνική τηλεόραση, την δημόσια τηλεόραση, η αγαπημένη Γιούλια Ραμπατζή. Η Γιούλια έχει βοηθήσει πάρα πολύ το θεσμό της Eurovision και το Ιφουλής και όλα τα σωματεία που έχουν στείλει τον διαγωνισμό. Είναι ένα κορίτσι που αγαπάμε, που λέμε το πόνο μας και μας βοηθάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τίμησαν την παρουσία της την Ομψή Βαρδιά. Καταρχήν, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε χρόνο με τη συμμετοχή σας στην Eurovision μας δίνετε και έχετε χαρά μου.
Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε Eurovision. Τα νέα είναι ότι τα κοιτάνουμε. Μέχρι εκεί έχει αποφασιστεί μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Αξίζει και το πρόβλημα λοιπόν να φύγει το φέτος. Η Κύπρος θα κάνει, ξέρεις. Το ΡΙΚ θα κάνει. Άκουσα πως όχι. Δεν είμαι σίγουρη. Okay. Εδώ είμαι σίγουρη για μας. Ας κάνει η Ελλάδα. Αν είναι έτσι θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, μπράβο, ευχαριστούμε. Θα βγάλει το καλό τάκι στο Κύπρος και Κύπρος τώρα, για να δούμε. Πάς μακριά. Νομίζω ότι πρέπει να τιμήσουμε και εσένα σαν επίτιμο μέρος εδώ του σωματείου. Μα είμαι ίδια επίτιμο μέρος εγώ. Θα σας ξανακάνω. Χρόνια. Κύριος Κωνσταντίνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω γίνει τώρα, παιδιά. Τι μπορείτε τώρα. Θα το καθαρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει δύο φορές εκπροσωπήσει δύο διαφορετικές χώρες στην Eurovision και με Ελλάδα και με Ευκορωσία, ήμασταν και το 4 μαζί, Νεκτάριο και το 5, Νεκτάριος Τυράκης, τρίτη θέση με Ελλάδα 2004 και συνεχίζει την Ευκορωσία 2005 και υποψήφισαν για τις χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όνειρο που μας χάρισες. Καλή προσπάθεια έχουμε σε όλους. Ευχαριστούμε για την υπέροχη βραδιά. Να είστε καλά και το χρόνο θα είμαστε πάλι εδώ. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρία βραδιάκια είναι πραγματικά. Όχι, κάτσε και εγώ και τα δύο. Έχω και προκλήρωτη εδώ νομίζεις. Θες βοήθεια. Τι λέει καλέ. Δεν κάθε λέει. Να σου βοηθήσει να τάσσα, μπορώ να τον άλλο. Και. Ας το δούμε. Λοιπόν, ένα νέο παιδί που εκπροσώπησε φέτος στην Ελλάδα στο εθνικό κράτος των Σκοπίων, έχω παρευρεθεί και εγώ σε αυτή τη χώρα. Είναι δύσκολη η αποστολή να μπεις στα Σκόπια και να πάρεις βραβείο. Πέρυσι η Ελλάδα πήρε την πρώτη θέση με τον Ηλία Γενικόπουλο και το Θελό. Φέτος πήραμε μια πάρα πολύ καλή θέση, την τρίτη θέση. Αλέξανδρος Αγγελούσης είναι συνάδελφός μου, εκτιμήτρος, αλλά και τραγουδιστής. Θα δώσουμε δύο βραβεία στον Άλεξ και σαν επίτιμο μέλος, αλλά θα τον αναγκρίξουμε και σαν ειδικό βραβείο, γιατί έφερε τα ελληνικά χρώματα στην τρίτη θέση. Παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολη αποστολή. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ το ΕΚΦΕ. Μου έδωσε μια ευκαιρία με την οποία μπορούσα να πάω ένα μεγάλο βήμα παραπέρα. Το αγαπάω πάρα πολύ. Σήμερα τους γνώρισα και όλους από κοντά. Είναι υπέροχη, το κλίμα ήταν φανταστικό. Συνεχίστε έτσι. Να αγαπάτε αυτό που κάνετε και όλα θα πάνε τέλεια. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε εμείς τις αναμονές. Ωραία, παιδιά. Εγώ τώρα το μόνο που έχω να περιμένω είναι από εσάς, από τα χέρια σας, τη βαθμολογία. Τα αποτελέσματα. Την έχει κανείς να μου τη δώσει. Τη βαθμολογία, τα αποτελέσματα. Ετοιμάζονται, μαγειρεύονται.